Τρία φρούτα με μηδέν θερμίδες θες να τρως κάθε μέρα για να αρχίσεις να καίς λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Hey, Σάρο εδώ, ειδικό στο χάσιμο λίπους μέσω διαλυματικής νηστείας. Το πρώτο φρούτο που είναι και τις εποχές είναι το καρπούζι. Εντάξει, καρπούζι, παιδιά, μπορεί να φάτε και μισό κιλό καρπούζι και να μην παχύνετε. Τι έκανα εγώ? Για τρώγα full μπανάνες και μαλακίες, έτσι, μπανάνες φυσικοβούτυρα ιστορίες. Όταν το ανακάλυψα αυτό και είδα πόσο εύκολα φεύγουν τα κιλά πάνω μου όταν κάνω διαλυματική νηστεία και τρώω τα σωστά φαγητά, γιατί δεν μπορείς να τρώσω ό,τι να είναι. Τα σωστά φαγητά. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, έχανα τόσο γρήγορα, που θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ο θείος μου σπίτι και βγαίνει το βράδυ να πάει να κατουρίσει και ακούει κάτι στην κουζίνα και λέει «Παναγία μου, κλέφτες». Παίρνει, δεν θυμάμαι τι πήρε. Πήρε τέλος πάντων κάτι σαν ξύλο στο χέρι του, σαν ρόπαλο. Και πάει και ακούει «Μουτσο, μουτσο, μουτσο, μουτσο». Λέει «Α, πες να είναι γάτα». Μπαίνει μέσα και τι να δει? Το σαρό να τρώει καρπούζι. Τρεις τα ξημερώματα. Έτρωγα καρπούζι, έτρωγα και αδυνάτιζα. Εντάξει, εάν θες και εσύ το ίδιο, το καρπούζι πάει ασυζητητή. Επόμενο φρούτο. Σαρό, τι θα κάνεις όταν τελειώσει το καλοκαίρι? Λοιπόν, εκεί παίζουμε μπάλα με τις φραουλίτσες. Αλλά φράουλες μπορείτε να φάτε και τώρα. Είναι ψυγμένες. Έτσι. Φράουλες, πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Το βάζω στο παγωτό μηδέν θερμίδων. Το τρώω και σαν σνακ. Το τρώω κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, όχι τόσο τώρα το καλοκαίρι, αλλά περισσότερο προς φθινόπωρο και χειμώνα. Ακόμα και ένα κεσεδάκι φράουλες είναι σαν να τρως μία μπανάνα. Τι πρότιμα, να φας μία μπανάνα ή να φας ένα κεσεδάκι φράουλες? Γι' αυτό σου λέω. Τι να τρως, να σκάς και να δυνατίζεις. Επόμενο είναι τα μήλα. Εντάξει, τώρα πράσινο μήλο είναι το καλύτερο, αλλά και το κανονικό, το κόκκινο μήλο είναι μια χαρά. Οπότε, άρχισε να τρως μήλα. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Και χορταίνει και πάρα πολύ, και είναι χαμηλό στο θερμίδες και είναι και σκληρό, έτσι ώστε να το δαγκώνεις και να το μασάς και να το τρως. Εντάξει, όχι να το πίνεις λες και είναι κανένας φυσικός χυμός. Εντάξει. Αντί να πιεις ένα φυσικό χυμό, φάει ένα μήλο και θα σε χορτάσει και περισσότερο και έχει λιγότερη, το 1 τρίτο της ζάχαρης. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μην φας μήλο. Αν θες να δεις πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες χωρίς πίνακα και στερήσεις, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό.